Με το βλέμμα και τη σκέψη στραμμένα στους αγώνες του για την ειρήνη, την ανεξαρτησία και την ελευθερία, τιμήθηκε ο Νίκος Μπελογιάννης, το ηρωικό στέλεχος του ΚΚΕ 66 χρόνια μετά την εκτέλεσή του. Η καθιερωμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από την Τομεακή Επιτροπή Ηλίας του ΚΚΕ στην πλατεία Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, εκεί όπου βρίσκεται και η προτομή του μεγάλου αγωνιστή, του ανθρώπου με το γαρίφαλο. Η φετινή εκδήλωση μάλιστα συνέπεσε και με την μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου της Χούντας Συνταγματαρχών, κάτι που επισημάνθηκε και από το μέλος της Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, Βίκτορα Θωμόπουλο. Πόσο μεγάλη αντίφαση σήμερα στην επέτειο του πραξικοπήματος που έφερε τη Χούντα στη χώρα μας, να ερχόμαστε να τιμήσουμε τον Νίκο Μπελογιάννη. Τον Νίκο που ήταν και είναι κόκκινο πανί για κάθε νοσταλγό της Χούντας. Το σύντροφο που με τη ζωή και το θάνατό του ενσάρκωσε όλα αυτά που φοβάται και μισεί η αστική τάξη της χώρας μας και το πολιτικό της προσωπικό, είτε με φασιστικό είτε με δημοκρατικό προσωπείο. Πόσο μέρος να ξυπνά άραγε η σημερινή μας συγκέντρωση στους κάθε λογής κήρυκες της υποταγής, σε αυτούς που μας μιλάνε τη γλώσσα του δίθεν ρεαλισμού για την αιωνιότητα του καπιταλισμού, τους μονόδρομους της δικιάς τους ανάπτυξης, τις θυσίες που πρέπει να κάνουμε για να σωθεί το σύγχρονο κράτος και η εξουσία των μονοπωλίων. Ας αφρίζουν λοιπόν οι εχθροί του μέλλοντος, του μέλλοντος που θα έρθει θέλουν δε θέλουν. Ας αραδιάσουν τα αντικομμουνιστικά τους κείμενα για το ΚΚΕ, τον Μπελογιάννη, τους ήρωες του κινήματός μας. Όσο αυτοί μένονται, τόσο εμείς θα εντείνουμε τη δουλειά μας για να είμαστε αντάξιοι αυτής της βαριάς κληρονομιάς. Στην αρχή της εκδήλωσης κατέθεσαν στεφάνια με κόκκινα γαρίφαλα στην προτομή του Νίκου Μπελογιάννη υπό τα συνθήματα που φώναζαν οι συγκεντρωμένοι η Χριστίνα Κορδονούρη από το Τομεακό Συμβούλιο Ηλίας της ΚΝΕ και ο Γιάννης Στεφάνης από την Τομεακή Επιτροπή Ηλίας του ΚΚΕ. Πολλοί ήταν αυτοί που άφησαν ένα κόκκινο γαρίφαλο στην προτομή του Νίκου Μπελογιάννη, τιμώντας τη μνήμη του. Ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Στον χώρο της εκδήλωσης λειτουργήσε και έκθεση βιβλίου και εντύπου υλικού, ενώ νωρίτερα το πρόγραμμα περιελάμβανε και ξενάγηση στο Μουσείο Νίκος Μπελογιάννης. Μετά το πέρας της ομιλίας, πραγματοποιήθηκε συμβολική πορεία με συνθήματα στους δρόμους της πόλης.